Πρώτα απ' όλα τους ευχαριστώ που ήρθασαν στο χωριό μας, που δύσκολο να αποφασίσει κάποιος με τόσες φασαρίες πάνω του να αφιερώσει 2-3 ώρες για μας. Θα πάει στην Ήπεθρο, είμαστε ένα ορεινό χωρκό, λίγη κατοίκη, δύσκολες περιοχές. Ευχαριστούμε τους που ήρθαν εδώ πάνω. Νιώθουμε ευχαριστημένοι και μακάρι να μπορούσαν κατά διαστήματα να μας επισκέπτονται, διότι βρίσκομαι τη δύναμη και προχωρούμε. Τι μιλήσατε σήμερα από την επίσκεψή σας, κύριε Νίκο? Δεν θέλουμε τίποτε. Θέλουμε συμπαράσταση. Με το τούτο που ήρθασαν εδώ πάνω να μας δώσουν ικανοποιά μας. Ικανοποιά μας. Και τους ευχαριστώ ξανά. Είπα το πολλές φορές. Μόνο τούτο. Είχαμε την ευκαιρία να δείτε που κοντά παραγωγικές ομάδες αγροτών, έτσι. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίσεις τα προβλήματα των αγροτών και να βιώσεις τις συνθήκες που και αυτοί βιώνουν είναι να βρεθείς κοντά τους. Και σήμερα ακριβώς αυτό το χαρακτήρα είχε η επίσκεψή μας με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είδαμε από κοντά τους αγρότες του Μόχθου, τους αγρότες της Γης. Συζητήσαμε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είδαμε πώς μπορούμε και εμείς να τους στηρίξουμε περισσότερο. Θεωρώ ότι μετά από κάθε τέτοια επίσκεψη φεύγουμε πιο σοφοί και καλύτεροι γνώστες και των προβλημάτων αλλά και των συνθήκων. Πρέπει να σας αναφέρω το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημερινής περιοδίας. Σε ένα παραδοσιακό χώρο παρασκευής χαλουμιού είδαμε στοιχεία από τον τρόπο που παρασκεύαζε η γιαγιά το χαλούμι, τα οποία θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, στο να τεκμηριώσουμε κάποιες βελτιώσεις στον φάκελο του χαλουμιού, που θα διευκολύνουν το έργο όλων των τυροκόμων. Είδαμε χαρακτηριστικά του χαλουμιού, λοιπόν, που σίγουρα δεν είναι φερτά, είναι της παράδοσης και είναι του τρόπου με τον οποίο παρασκευαζόταν ανέγαθεν το χαλούμι σε αυτή την περιοχή, που θα μας βοηθήσουν να τεκμηριώσουμε καλύτερα, γιατί μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα καταστήσουν και την ζωή των τυροκόμων μας πιο εύκολη. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προσωπικά τέτοιου είδους εξορμήσεις θα τις συνεχίσω, τις κάνουμε ούτως ή άλλως και με όλες τις αγροτικές οργανώσεις και θα τις συνεχίσουμε, διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμες και μας κάνουν σοφότερους. Είμαι στη φύση με τους ανθρώπους της γης. Πολύ ευτυχισμένος σήμερα που βλέπω και νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τη γεωργία. Ευλογία. Ευλογία η καλλιέργεια των κερασιών, των χρυσομιλιών. Αλλά είδα και νέους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται με τη μεταποίηση, παρασκευάζοντας χαλούμια, τον παραδοσιακό τραχανά, το ποιοτικό κυπριακό ελαιόλαδο. Θέλω να φτιάξω μια καλύτερη Κύπρο. Μια καλύτερη Κύπρο που δεν θα αφήσει κανένα πίσω. Να είναι η Κύπρος της ευημερίας και για τους γεωργούς και για τους κτηνοτρόφους και τους εργαζόμενους και τις μητέρες και τους γονιούς και τα παιδιά να δημιουργεί ευκαιρίες. Θέλουμε να κάνουμε τον κάθε Κύπριο να νιώθει περήφανος για τον τόπο του, παίρνοντας τις ευκαιρίες που το κράτος πρέπει να το στηρίξει. Πιστεύω στην καλύτερη Κύπρο. Γι' αυτό και χρειάζεται να αφήσουμε πίσω πράγματα που μας χώρισαν. Χρειάζεται μια εθνική συνεννόηση για να βάλουμε το νέο εθνικό στόχο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης για να δημιουργήσουμε την Κύπρο του αύριο. Όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε συνεργαζόμενοι. Και είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουμε. Χρειάζεται συνεργασία και της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων. Μπορεί να έχουμε διαφορετικά κόμματα. Το μεγαλύτερο και το πιο καλύτερο κόμμα που έχουμε όλοι μας είναι το κόμμα που λέγεται Κύπρος. Και θα δουλέψουμε για μια καλύτερη Κύπρο για τα παιδιά μας.